Καλημέρα κύριε Κασιμάτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είστε? Μια χαρά. Λοιπόν, μιλάμε από, με Αγγλία, με τον κύριο Γιάννη Κασιμάτη, κυθύριο που ζει στην Αγγλία, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Ζωστό. Υποψήφιο στις προηγούμενες εκλογές με το ποτάμι. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Κασιμάτη, εδώ που έχουμε φτάσει τα πράγματα είναι δύσκολα, τα γνωρίζετε και εσείς, τα παρακολουθείτε. Θα θέλαμε έτσι τη σκέψη σας, τους προβληματισμούς σας για όλα αυτά που βλέπουμε και γίνονται. Ναι, δεν το περίμενα ότι θα ξανά σε συνέντευξη μετά από 5 μήνες πάλι για κάποιο δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ούτε εγώ το περίμενα αυτό το πράγμα. Ναι. Τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολα για την Ελλάδα. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτό το δημοψήφισμα θα καθορίσει ίσως το μέλλον της Ελλάδας για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Μάλιστα. Η απομόνωση πια της χώρας μας είναι ολική. Έτσι λέτε, ναι. Ναι. Όπως βλέπουμε, είναι πραγματικά κάθε μέρα αλλάζουν όλα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε τώρα. Κάθε λεπτό μάλλον βλέπουμε και κάτι διαφορετικό να συμβαίνει. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων τα πράγματα θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, και μεταξύ μας κανένας μας πια δεν ξέρει τι θα γίνει. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε και οικονομολόγοι κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί ακριβώς αυτό το. Ναι, βέβαια, φυσικά. Το γεγονός. Να πούμε κάτι που δεν το είπα στην αρχή, ότι είστε οικονομολόγος, έτσι. Ναι, δουλεύω σε χρηματιστηριακές εταιρείες. Οπότε είστε μες στα πράγματα, βλέπετε. Ναι, ασχολούμαι με την αγορά αυτό. Ασχολείστε με την αγορά, λοιπόν, θέλω να μας το πείτε με ανοιχτά χαρτιά. Μπράβο. Θα μιλήσουμε λοιπόν με ανοιχτά χαρτιά τώρα και θα μας πείτε ακριβώς το τι συμβαίνει. Λοιπόν, σας ακούω. Λοιπόν, από πού ερωτήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ερωτήσεις μπορούν και οι φίλοι μας εδώ να μας κάνουν, αν θέλουν, στο chat εδώ της εκπομπής και εμείς θα σας τη μεταφέρουμε. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από θεωρώ τραγικό λάθος να γίνει το δημοψήφισμα. Λοιπόν, αρχίσουμε το δημοψήφισμα. Ναι, λέτε ότι είναι λάθος. Τραγικό λάθος. Τραγικό λάθος. Και εγώ το έχω εκφράσει και στους άλλους στα κόμματα ότι μάλλον δεν έπρεπε να συμμετείχε η κυβέρνηση πρώτη, οι αντιπολίτευσες να μην έπρεπε να συμμετείχε σε αυτό το δημοψήφισμα. Τέλος πάντων, αποφάσισαν να συμμετέχουν, οπότε και εγώ θα συμμετέχω σε αυτό το δημοψήφισμα. Αλλά δεν κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε το γεγονός ότι σε 7 μέρες δεν μπορείς να βάλεις ένα τέτοιο μεγάλο ερώτημα στον ελληνικό λαό. Στην Αγγλία, το να βάλεις ένα ερώτημα, θέλεις να είσαι μέσα στην Ευρώπη ή όχι, ή το να βάλεις ένα ερώτημα, θέλεις να έχεις ευρώ ή δραχμή. Είναι εντάξει, μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι δημοκρατικό. Στην Αγγλία θα το κάνουν. Θα το κάνουν του χρόνου. Το 2016-2019 θα μπει ένα δημοψήφισμα, ναι ή όχι, στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν είναι αντιδημοκρατικό αυτό. Να. Αλλά το προετοιμάζουν εδώ και 2-3 χρόνια. Πω. Θα γίνει συζήτηση. Δεν θα βρίζουν ο ένας τον άλλον ότι, ξέρεις, αν θέλεις να είσαι στην Ευρώπη, είσαι προδότης ή γερμανοτσουλιάς ή ξέρω εγώ, αν θέλεις να φύγεις, είσαι κάτι άλλο. Για να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη συζήτηση θέλεις πολύ μεγάλο χρόνο. Σε 7 μέρες το μόνο που θα καταφέρεις να κάνεις, δεν μπορείς πρώτα απ' όλα να εκφράσεις επιχειρήματα. Το μόνο που θα καταφέρεις να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις το συναίσθημά σου, θυμού, να βρεις ο ένας τον άλλον. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα φέρνει ένα τρομερό, μα τρομερό διχασμό στην Ελλάδα. Και το βλέπω επειδή παρακολουθώ τα social media. Μπράβο. Και στα κύθυρα. Μπράβο. Βρίζουν, δηλαδή και εγώ. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι μεγάλη είσαι προδότης, θα πεθάνεις. Είναι ό,τι χειρότερο να συμβαίνει αυτό. Εγώ δηλαδή έχει επηρεάσει πια τα επηρεάσει και τη σχέση μου και δυστυχώς και σε μικρές κοινωνίες όπως τα κύθαρα. Δεν μπορείς να το λες αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ούτε μπορεί να λες στους άλλους είσαστε κούμονοι στο συμμορήτες και εγώ τι λένε οι άλλοι. Ναι, ναι. Και δυστυχώς εκεί θα πάει η συζήτηση. Τι ανάπτυξη να έχεις μετά από αυτό. Τέλος πάντων, και αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο είναι ντροπή. Δηλαδή, βάζουμε ένα ερώτημα. Πρώτα απ' όλα που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι. Δεν ισχύει από την Τετάρτη και μετά. Και δεύτερο, είναι και στα αγγλικά ένα κομμάτι αυτό. Ναι, ναι. Εγώ πραγματικά να καθίσω να διαβάσω. Μπράβο. Δεν είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχω όλες τις γνώσεις που ασχολούμαι με το πράγμα αυτό για να ξεκαθαρίσω ποιο από τα δύο είναι το σωστό. Εσείς που είστε και οικονομολόγος, όχι η γιαγιά ή ο παππούς που θα πάει να ψηφίσει την Κυριακή. Άρα το μόνο ερώτημα πρακτικά θα μπει θα είναι βασικά αν θα είμαστε μέσα ή όχι στο ευρώ ή στην Ευρώπη. Εγώ έχω πει ότι νομίζω ότι πια το ευρώ δαχμή είναι ξεπερασμένο έτσι που θα πάει η κατάσταση. Μάλιστα. Γιατί και να σας πω κάτι. Αν ο τρόπος που μπαίνει. Και άκουσα και αυτό και το διάγγελμα. Ο τρόπος που μπαίνει ότι οι ξένοι θέλουν να μας κάνουν, να μας δείξουν. Εντάξει, αν το πιστεύετε αυτό, δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε να συζητάμε
να είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι οι άλλοι θέλουν να μας πάρουν την Ελλάδα, θέλουν να μας... κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρω τι σκέφτονται, τότε το πιο λογικό θα ήταν να βάλεις ένα ερώτημα, παιδιά, θέλουν να είμαστε σε μια τέτοια, μια τέτοια ομάδα. Mm-hmm. Δεν είναι, για μένα δεν είναι λογικό ο τρόπος που παρουσιάζεται. Ναι. Να πάμε σε μια πρώτη ερώτηση ακροάτριας, να σας μεταφέρω. Μας γράφει λοιπόν η φίλη: εφόσον το δημοψήφισμα κρίνεται άκυρο αν δεν πιάσει το ποσοστό του 40%, γιατί τα κόμματα αντιπολίτευσης παροτρύνουν να ψηφίσουν ναι και δεν καλούν τον ελληνικό λαό να απέχει? Είναι μια ερώτηση. Δεν θα διαφωνούσα πολύ με αυτό που λέει, ναι. Δυστυχώς όμως τα περισσότερα κόμματα αποφάσισαν να συμμετέχουν. Ναι. Οπότε τώρα εγώ θα το βάλω και αργότερα. Το θέμα πια μπαίνει αν θα συνεχίσει ή όχι αυτή η κυβέρνηση. Mm. Για μένα το δημοψήφισμα πια θα πάει σημαίνει αν θα μείνει ή όχι αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αλλά σε αυτό δεν έχει άδικο. Ναι, δεν έχει άδικο, όντως. Όντως έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα, να πάμε στην επόμενη, στη Δευτέρα. Να πάμε στη Δευτέρα μετά το... Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αν τα αποτελέσματα, να πούμε το ένα ότι θα είναι ναι και μετά να μου πείτε αν θα είναι όχι. Γιατί ένα από τα δύο θα είναι, είναι ή όχι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, ό,τι τα και πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα, έτσι. Ναι. Και ναι, πες ότι είναι ναι. Πες ότι εγώ ας ξεκινήσω δεδομένο ότι πες ότι το όχι έρχεται με 90%. Μάλιστα. Και αυτό τι σημαίνει, τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Τι θα ξαναπάμε πάλι πίσω και θα ζητήσουμε κάτι διαφορετικό. Το πολύ πολύ ασέβαζε η κυβέρνηση τη δικιά της πρόταση. Η δικιά της πρόταση ήταν για 8 δισεκατομμύρια, ποια ήταν, νομίζω, κάπου αυτή. Ναι, ναι. Ασέβαζε τη δικιά της πρόταση. Τι θα αλλάξει, πιστεύουμε, τόσο πολύ μετά τη Δευτέρα που θα κάνει τους Ευρωπαίους να αλλάξουν άποψη. Συμπληρώνει η ακροάτρια εδώ, άρα λέει θέλουν να ρίξουν τον Τσίπρα, μας λέει τώρα εδώ η φίλη. Για μένα, ναι, αυτό είναι πια το ερώτημα. Ναι, για μένα αυτό θα είναι. Εγώ γι' αυτό θα ψηφίσω, ναι. Ξεκάθαρα για μένα. Μάλιστα. Τώρα οι υπόλοιποι θα ψηφίσουν είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εκεί πάει το πράγμα. Δυστυχώς εκεί θα πάει, ναι. Έτσι. Με τις τράπεζες, κύριε Κασιμάτη, τι γίνεται εδώ με τις τράπεζες? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πολλά ακούγονται. Κοιτάξτε να σας πω, επειδή εδώ και πολύ καιρό συζητάμε ότι θα έμπαιναν capital controls. Ναι, ναι. Δεν μπορούσε να μην μπουν capital controls. Έπρεπε να είχαν μπει και πιο πριν. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι ήταν και μεγάλη επιτυχία χτες που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έκλεισε τελείως το ΕΛΑ. Ναι. Το ΕΛΑ είναι αυτό, δεν ξέρω αν ξέρουν, που κρατάει... Ο μηχανισμός στήριξης, ναι. Ο μηχανισμός στήριξης των ελληνικών τραπεζών. Γιατί βασικά οι αποταμιευτές παίρνουν τα χρήματά τους, οπότε για να διατηρηθούν οι τράπεζες και η ρευστότητα θα πρέπει από την άλλη μεριά ο ΕΛΑ να βάζει αυτά τα χρήματα μέσα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κάπως έτσι να το πω. Ναι. Αν τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει να τραβήξει το ΕΛΑ, ναι, να το σταματήσει τελείως, τέλος, κατέρευσαν οι ελληνικές. Δεν τελειώσαν θα υπάρχει καμιά ελληνική τραπεζα. Ναι. Δεν υπάρχουν χρήματα. Τώρα, όλοι λένε ότι αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει. Ναι. Και δεν μπορεί, δηλαδή, δεν είναι ότι το θέλουν οι άλλοι. Δεν μπορεί, δηλαδή, αν δεν το κάνουν, πολύ πιθανόν οι 16-19 πόσο είναι που αποφασίζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα βρεθούν οι άνθρωποι, θα τους πάνε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Δηλαδή, και αυτοί δεν είναι ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα, ποιος ο μηχανισμός? Εγώ το βλέπω δύσκολο αυτό, από εδώ και πέρα, το τι θα γίνει με τις ελληνικές τράπεζες. Είναι δύσκολο, διότι... Ακόμα και με το νέα θα είναι λίγο. Βέβαια. Δεν απαραίτητα θα είναι εύκολο. Βέβαια. Χωρίς στήριξη, κακά τα ψέματα, πώς θα κρατήσουν? Μια εβδομάδα τα λεφτά, δύο, τέλος. Τέλος. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η οικονομία έχει, νομίζω, εντάξει, δεν ζω, αλλά μιλάμε από πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Καταραίει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, καταραίει. Πάρτε παράδειγμα στα κύθυρα, υποθέτω, με τον τουρισμό. Βεβαίως. Ακυρώσεις, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Που σημαίνει ότι οι εταιρείες που έχουν δανειστεί λεφτά δεν θα μπορούν. Δηλαδή τα δάνεια που δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν, όλο και μεγαλώνουν. Για να
για να επιβιώσουν οι τραπέζες θα χρειαστεί κι άλλο πια κεφάλαιο από εδώ και πέρα. Ποιος θα το δώσει αυτό το κεφάλαιο? Σωστά. Να πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Φίλο ακροατή, λέει, μου γράφει εδώ στο chat να σας ρωτήσω για ποιο λόγο δεν δίνουμε βάση στη Ρωσία για να μας βοηθήσει να βγάλουμε τα πετρέλαια και να έχουμε μεγάλη οικονομική πρωτιά από τα πετρέλαια. Είναι μια ερώτηση, ένα σχόλιο, φίλο ακροατή τώρα εδώ. Ναι, ωραία, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, η Ρωσία έχει από μόνη της έχει πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα πάμε στα ζητήματα των πετρελαίων στη χώρα. Ναι. Ξέρουμε πώς θα είναι. Όλοι κάναμε εικασίες ότι υπάρχουν κάποια κοιτάσματα πετρελαίων και γκαζιού κάτω από την Κρήτη, δεν ξέρω από αλλού. Ναι, ναι. Κανένας όμως δεν έχει. Οι έρευνες δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι και αν είναι. Αν το κόστος για να τα βγάλεις είναι, μπορείς να τα κάνεις, γιατί αν η τιμή του πετρελαίου, ξέρω, που έχει πέσει τώρα, εντάξει τώρα κάπως ανέβηκε, αλλά όταν είναι αυτά στα 40 δολάρια, μπορεί και να μην σε συμφέρει να το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το κόστος. Καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, και ακόμα και αν υπάρχουν, και αν υπάρχουν πάρα πολλά, εντάξει, πόσο καιρό θα κάνω, αυτά θα περάσουν 5-10 χρόνια. Α, βέβαια, ναι, δεν είναι εύκολα πράγματα. Βέβαια. Αλλά μακάρι, μακάρι να υπάρχουν και μακάρι να γίνει κάτι σε αυτό το τομέα. Κάποτε. Κάποτε, εντάξει. Και αν βοηθήσουν και... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κανένας θα το κάνει, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Γερμανοί, ούτε ξέρω, οι Άγγλοι. Θα έρθουν και απλά θα κάνουν... Δεν θα έρθουν έτσι, θα το κάνουν. Θα το κάνουν γιατί και αυτοί θα βγάλουν λεφτά. Σωστό. Να πάμε πάλι στα τώρα, στην σκληρή πραγματικότητα, σε αυτά που ζούμε, κύριε Κασιμάτη. Εσείς είστε υπέρ του ναι? Εγώ είμαι υπέρ του ναι, ναι. Και σας είπα, κοιτάξτε, και νομίζω και με το ναι και με το όχι, τα πράγματα έτσι και αλλιώς θα πάνε χειρότερα από εδώ και πέρα. Γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή κάποια ακτίδα έτσι, κάποιο θετικό βλέπετε να υπάρξει, δεν δύσκολο είναι. Με τα ναι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πέρα από το είναι ότι τουλάχιστον μένεις εδώ που είσαι. Εδώ που είσαι κάπως. Δεν κατρακυλάς πιο κάτω, ας πούμε. Ίσως με μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας όλων των κομμάτων και θα κάνεις μια πια ίσως να καταφέρεις κάτι καλύτερο από στις συμφωνίες που θα κάνεις. Το ερώτημα θα είναι βέβαια ότι θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ναι. Η Ελλάδα. Ναι. Η μόνη χρονιά. Δεν ξέρω αν ο κόσμος καταλαβαίνει την έννοια του πρωτογενού ελλείμματος και πλεόνασμα. Mm-hmm. Αλλά η μόνη χρονιά που θα είχε πρωτογενέ πλεόνασμα θα ήταν φέτος. Μάλιστα. Ξεχάστε τους στόκους. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει αν τα έσοδά μας και τα έξοδά μας καλύπτουν. Φέτος και το τέλος του περσινής χρονιάς και φέτος πραγματικά αυτό θα γινόταν. Εγώ αμφιβάλλω μέχρι το τέλος του χρόνου αυτό θα υπάρχει. Που σημαίνει και τόκους μηδέν να πληρώσουμε, απλά δεν βγαίνουμε. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα πρέπει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Αυτό το πράγμα όλο και θα χειροτερεύει από εδώ και πέρα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και θα γίνει όλο και πιο χειρότερο. Που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων, είτε μέσα στο ευρώ είσαι, είτε έξω από το ευρώ είσαι, η κατάσταση θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη και όλο και μεγαλύτερα μέτρα θα πρέπει να πάρεις. Όλο και θα στενεύει. Ναι. Όλο και θα στενεύει. Τώρα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, γιατί υπάρχει, μιλούμε για διχασμό και όλα αυτά. Ναι. Να σας πω κάτι. Στο τέλος, και η μεν και η δε, αυτό, ο μόνος τρόπος για να βγει η Ελλάδα από αυτή την κρίση είναι να αυξήσει την παραγωγή πλούτου. Μάλιστα. Να αυξήσει την παραγωγική, ή να γίνει αυτό που λέμε η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρεθούν δουλειές για τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Η διαφορά, ας υποθέσουμε, αυτόν που λένε ναι με αυτόν που λένε όχι, αν το πω κάπως έτσι, είναι ότι αυτοί που λένε ναι λένε ότι ξέρεις κάτι, ίσως είναι πιο εύκολο να βρεθούν, να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα της εμπιστοσύνης, να υπάρχει ανάπτυξη μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ. Αυτοί που λένε όχι, από την άλλη μεριά λένε, ξέρεις κάτι, για να το πάρω έτσι σε μια πιο σοβαρή συζήτηση, ότι αυτό ίσως είναι δύσκολο να γίνει μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αλλά μπορεί να γίνει ίσως με τη δραχμή. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο. Αυτό, υπάρχει μια πιθανότητα που μπορεί να γίνει έτσι. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορεί να γίνει έτσι. Δεν θα μπορείς να βρεις το κεφάλαιο για να κάνεις αυτές τις επενδύσεις. Δεν θα έχεις
δεν θα φτιάξεις αυτές τις δομές σε ένα τέτοιο περιβάλλον που θα σε βοηθήσουν να προσελκύσεις κεφάλαια για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις να ξεκινήσουν καινούριες δουλειές. Γιατί όλη η ιστορία κλείνεται στις μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει σαν κράτος. Οι δομές του ελληνικού κράτους δεν είναι αυτή τη στιγμή καλύτερες για να προσελκύσουν επενδύσεις, και όχι μόνο για τους επενδυτές, είναι και για τον ίδιο τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Τώρα, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξει μέσα σε, σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα. Αν όμως το αλλάξεις, μπορεί και να μην χρειαστεί να φύγεις από το ευρώ. Μπορεί να πετύχεις μέσα την ανάπτυξη και μέσα στο ευρώ και ίσως και έξω, αν το αλλάξεις. Το ζήτημα είναι και έξω να βγεις, πρέπει να το αλλάξεις. Χωρίς να γίνει αυτή η αλλαγή, δεν πας πουθενά. Μάλιστα. Η κατάσταση θα χειροτερεύει και θα χειροτερεύει και θα χειροτερεύει. Από μέρα σε μέρα. Ναι. Από μέρα σε μέρα. Να πάμε σε μια ερώτηση. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα από αυτά που ζούμε. Σίγουρα. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι αυτά είναι τραγικά. Και δεύτερον, αν πιστεύουμε ότι όλα έγιναν για τα 5 χρόνια, τότε δεν έχουμε παρά να πούμε ότι αφού πριν ήταν όλα πολύ ωραία, τότε να ξαναβάλουμε το Σιμίτι και τον, ξέρω εγώ, που λέει ο κόσμος, τον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, να κυβερνήσουν. Δεν είναι λογική αυτή. Ναι. Το πρόβλημα της Ελλάδας έχει ξεκινήσει, είναι πολλά χρόνια. Είναι πίσω, βέβαια. Πολύ πίσω. Και πρέπει να δούμε κατάματα πια ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα της Ελλάδας. Και το πρόβλημα. Και πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Να πάμε σε μια ερώτηση άλλη, ακροάτριας. Κύριε Κασιμάτη, εφόσον λέτε ότι και με το ναι και με το όχι η κατάσταση θα είναι δύσκολη, η διαφορά είναι ότι με το ναι είναι ότι αποφασίζουν άλλοι για μας και με το όχι ότι έχουμε και εμείς κάποιο λόγο. Δεν υπά, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Και με το ναι και με το όχι έχεις, θα αποφασίζεις και εσύ. Mm-hmm. Απλά με το ναι έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον να αποφασίσεις πώς θα κάνεις, όπως είπαμε, το πρόβλημα είναι η ανεργοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις μέσα στην Ευρώπη από ότι να το κάνεις. Διαφορετικά είσαι τελείως απομονωμένος. Δεν μπορείς να ξεκοφύγεις από τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιβιώνει κράτη που είναι απομονωμένο. Η Ελβετία δεν είναι. Έτσι. Υπάρχουν, ο Καναδάς δεν είναι στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να είσαι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει και ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν τα πράγματα στο επόμενο διάστημα, δεν θα μπορείς να καθίσεις να σκεφτείς την παραγωγή και να συγκροτήσεις τις χώρες. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Και δεύτερον, έχεις μια ελπίδα. Μέσα στο ναι, έχεις μια ελπίδα ότι τα πράγματα μπορεί να τα αλλάξεις. Και συμφωνώ. Ελπίζω ότι και οι άλλοι θα βοηθήσουν. Δηλαδή, και όταν λέω θα βοηθήσουν, με την άποψη ότι θα χρειάζεται επενδύσεις. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει και η Ευρώπη να βάλει το χέρι στη τσέπη και να πει. Να μπει σε ένα πρόγραμμα τουλάχιστον αυτό υπήρχε. Έτσι λένε ότι υπήρχε αυτό. Είχε το ΕΣΠΑ, είχε διάφορα άλλα πράγματα. Θα κοπούν όλα. Θα κοπούν αυτά, βέβαια. Ναι. Όλα αυτά θα κοπούν. Δεύτερον, έχουν πει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Λένε ότι υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, ναι, εντάξει, τότε να συμφωνήσω και εγώ μαζί σα. Θα μα κοροϊδεύουν και σε αυτό, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σα. Τότε α το κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα. Δεύτερον, το άλλο που είναι ότι είναι πολύ εύκολο να δανειστείς κρίμα μέσα στην Ευρώπη, ειδικά τώρα με το QE που γίνεται, δεν ξέρω η έκφραση QE, συγγνώμη, δεν ξέρω και ποια είναι, η ποσοτική χαλάρωση. Ναι. Δανείζεσαι πολύ εύκολα όταν είσαι μέσα στην Ευρώπη. Όταν είσαι εκτός, πώς θα δανειστείς. Βέβαια. Χρήματα. Άρα είναι πολύ πιο εύκολη η ανάπτυξη. Mm-hmm. Να πάμε σε άλλη ερώτηση. Ακροατή, ξέρει ο κύριος Κασιμάτης ότι αν ψηφίσει ναι θα νομιμοποιηθούν όλα τα μνημόνια και δεν θα μπορούμε να πούμε ότι είναι απαχθές το χρέος. Το χρέος, εγώ διαφωνώ με την έννοια απαχθές το χρέος. Ναι. Επαχθές, πώς το λέτε. Ναι, επαχθές. Ναι, ναι. Το χρέος, τι πάει να πει, δεν είχαμε στην Ελλάδα δικτατορία. Το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε 80% του ελληνικού, αν δεν απατώ, 80% δεν έπαιρναν. Mm-hmm. Δεύτερον, πού πήγαν αυτά τα λεφτά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήγαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήγαν στην άμυνα, πήγαν να πληρώνουν συντάξεις, πληρώνουν μισθούς, πολλά πήγαν και κλεμμένα. Εντάξει, αυτό όμως δυστυχώς έγινε από το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ αυτή την έννοια του είναι καλύτερο να σας πω κανένα πιο τίμιο να πας να πεις. Και αυτό το ξέρει να σας πω όλος ο κόσμος. Ξέρεις κάτι,
Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Και μεταξύ μας όλος ο κόσμος το ξέρει. Δεν θα δει, δεν θα ξεπληρώσει η Ελλάδα το χρέος. Είναι πιο ηθικό, πιστεύω, να πάρει. Κοιτάξτε, κύριε, δεν μπορώ να το ξεπληρώσω. Η οικονομία μου δεν είναι τόσο δυνατή που να με βοηθεί να ξεπληρώσω αυτό το χρέος. Και εκεί θα κάνουμε μια αναδιάρθρωση. Και θα γίνει η αναδιάρθρωση. Το έχουν πει και από το 12. Αργά ή γρήγορα θα γίνει η αναδιάρθρωση. Δεν μπορείς όμως να πας να τους βρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά να ζητάς αναδιάρθρωση. Αυτό θα γίνει με μια σοβαρή μελέτη και θα πει: κοιτάξτε, κυρία, αυτά είναι τα νούμερα. Δεν βγαίνω. Πώς θα το κάνουμε? Δώστε μας 5 χρόνια. Και αυτό είναι σωστό. Δώστε μας 5 χρόνια ή 10 χρόνια να μην πληρώνουμε τόκους ή κάτι άλλο, ή πληρώνετε τα εσείς. Και δώστε μας κάποια μορφή που όταν αναπτυχθούμε να ξεπεράσουμε ένα κομμάτι. Και κόφτε και κάποιοι. Είναι μια αναδιάρθρωση. Αυτό που λέμε πηγαίνετε προς το μέλλον. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που μπορείς να κάνεις το χρέος πιο εύκολο. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε. Το ζήτημα του χρέους, το έχω συζητήσει και δεν είναι ένα χρέος το οποίο νομίζω στην Ελλάδα, όχι παγκόσμια, ο κόσμος έχει μια παραπληροφόρηση. Mm-hmm. Αυτό που ήταν τραγικό λάθος και σε αυτό έχει δίκιο η κυβέρνηση, ήταν αυτό το να σου ζητάνε να έχεις ένα 3%, που αυτό ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα, γι' αυτό ήταν το φοβερό λάθος το προηγούμενο πρόγραμμα, να έχεις πλεόνασμα 3% και να το πας και 3,5% και 4% για να ξεπληρώσεις το χρέος σε κάποια φάση. Αυτό ήταν τραγικό λάθος σε αυτή την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Και αυτό τώρα το πέτυχα. Μάλιστα. Και μπράβο τους. Δηλαδή το είχαν κατεβάσει στο 1%. Mm-hmm. Εγώ νομίζω, να σου πω κάτι, ίσως θα πρέπει να πάει και στο 0% mm-hmm. για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και λάθος είναι και τώρα και σε αυτή τη συμφωνία που ζητάνε μετά το 2017-18 ότι θα πρέπει το πλεόνασμα να είναι 2,5-3%. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το νούμερο. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά είναι το κύριο θέμα. Και αυτό θα πρέπει, εκεί όμως θα μπορούσες να το παλέψεις. Να σας πω την αλήθεια, εκεί το είχε πετύχει και η ελληνική κυβέρνηση που ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Μετά τα έκανε λίγο, τα χάλασε τελείως. Αυτό λοιπόν, άρα λοιπόν, το δεύτερο είναι τι ποσοστό του εθνικού προϊόν πληρώνεις για τους τόκους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η Ελλάδα δεν πληρώνει και τρομερά ψηλό ποσοστό. Γιατί είναι πολύ χαμηλά τα επιτόκια, γιατί σε μερικά από αυτά δεν πληρώνει για 10 χρόνια. Αυτό το κατεβάσουμε και λίγο ακόμα. Και σας είπα, αν μας δώσουν και μια χάρη για 5 χρόνια, τότε το πρόβλημα λύνεται. Το χρέος της Ιαπωνίας είναι 200%. Είναι πιο ψηλό. Μάλιστα. Δεν πρέπει να κολλάμε στο 180% ότι είναι τόσο πόσο είναι αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε τι φεύγει από την ελληνική οικονομία, τι χρήμα φεύγει από την ελληνική οικονομία για να εξυπηρετήσει αυτό το χρέος. Αν δεν φεύγει τίποτα, δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς, σε κάποια φάση, θα γίνει ένα αντιάθεση του ελληνικού χρέους. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα σημείο που μπορείς πραγματικά να το κερδίσεις. Και το έχεις κερδίσει. Όσοι ασχολούνται με τις μεταγορές, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Κύριε Κασιμάτη, θα ήθελα να μου σχολιάσετε. Να έρθουμε στο πιο εφιαλτικό σενάριο. Τα λόγια του κυρίου Σαμαρά, που τον ακούσαμε να μας λέει για κούρεμα καταθέσεων. Σχολιάστε το αυτό. Κοιτάξτε να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε ο Σαμαράς, δεν άκουσα, δεν ούτε συμφωνώ γενικά με αυτά που λέει ο Σαμαράς, αλλά ότι πολύ πιθανό να γίνει κούρεμα καταθέσεων θα ισχύει. Ισχύει αυτό, λέτε? Ναι. Δεν υπάρχει κεφαλή για να υπάρχει, πώς θα γίνει. Ο μόνος τρόπος να μην γίνει κούρεμα καταθέσεων είναι να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει αυτό που έκανε χθες. Αν και σε αυτό την περίπτωση, πολύ πιθανόν, γιατί θα συνεχίσουν ο κόσμος, θα συνεχίσει να βγάζει λεφτά από τις τράπεζες. Βέβαια. Εντάξει. Άρα αργά ή γρήγορα εκεί θα καταλήξει. Θα τελειώσει. Και θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος κάτι που κατηγορεί. Τα capital controls μπήκαν από την ελληνική κυβέρνηση για να γλιτώσουν τους καταθέτες από αυτό που λέμε, το να χάσουν ένα 10-20% των καταθέσεων. Αν δεν είχαν μπει, και γι' αυτό έπρεπε να είχαν μπει ίσως και μια εβδομάδα πιο μετά που έγινε η ανακοίνωση. Νωρίτερα. Βασικά αυτό είναι καλό, γιατί βοηθάει να μην γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω αυτό να το αποφύγουμε. Μακάρι να το αποφύγουμε. Εξαρτάται βέβαια από τη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά σας λέω ότι πραγματικά δεν ξέρουμε, μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα όλα παίζονται, ναι.
Εγώ το μόνο που έχω να πω, αν δεν συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες, δεν μπορούν να διατηρηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Βέβαια. Είναι ξεκάθαρα, θα κλείσουν, δεν μπορούν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πώς θα το κάνουμε? Είναι τώρα, απλά μαθηματικά. Ναι, τώρα πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει, έτσι. Πραγματικά δεν ξέρω, τι να σας πω. Ναι. Βλέπουμε και πράγματα που δεν έχουμε ξαναζήσει. Πρώτη φορά, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Μα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να πάρεις αυτό το ρίσκο. Ναι, βέβαια. Τι να σας πω, ότι θα είναι ασφαλής και την επόμενη εβδομάδα να πούνε έγινε αυτό και, ναι, ναι. Α, κόβουμε 10-20%. Έγινε στην Κύπρο. Πω. Αν φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, είναι και πραγματικά το λάθος. Δεν υπάρχει το 100.000 που λένε, είναι λάθος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Αυτό που λένε ότι είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ναι. Αυτό δεν έχει ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Α, δεν έτσι. Υπάρχει. Και δεν υπάρχει. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κρατήσει αυτή την υπόσχεση. Άρα μιλάμε από το πρώτο ευρώ, ας πούμε. Μπορεί να μην πούνε από το πρώτο, μπορεί να πούνε ότι είναι ξέρω από τα 10.000. Δεν ξέρω. Από 10.000 μιλάμε, δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το 100.000 που λέτε δεν ισχύει. Αυτό μας λέτε. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να ισχύσει. Μάλιστα. Αν το κάνουν, θα το κάνουν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν αποφασίσει η Ευρώπη να βοηθήσει για να μην γίνει αυτό σε 100.000, τι να σας πω. Πραγματικά από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Τι να πούμε. Αλλά δεν μπορείς, από την αστυνομία, δεν μπορείς να αποκλείσεις και τα χειρότερα. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλη μια ερώτηση έχουμε. Από φίλη ακροάτρια, αν γινόταν σήμερα εκλογές, αν θα ξαναβάζετε υποψηφιότητα με το ποτάμι, μας ρωτάει η φίλη. Με το ποτάμι. Ναι. Ναι, ακόμα συμφωνώ με το ποτάμι. Εγώ δεν είμαι στέλεχος του ποταμίου, αλλά ακόμα συμφωνώ σε πολλά. Υπάρχουν και πράγματα που διαφωνώ. Τώρα, αν θα ξαναβάζα υποψηφιότητα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ναι. Δεν είναι ότι γιατί θα διαφωνούσα με το ποτάμι. Ναι, στην πολιτική που, αν και ίσως βέβαια το καταλαβαίνω, ίσως πολλοί κατηγορούν το ποτάμι και μένα δηλαδή, ότι δεν κάναμε έντονη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ όσο έπρεπε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν περίμενα αυτά τα πράγματα. Δεν περίμενα ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί έτσι. Και ίσως, ξέρω εγώ, και ήμουνα και εγώ λίγο πιο αθώς και περίμενα ότι με το που θα δούνε την πραγματικότητα θα προσαρμοστούν. Τι να σου πω, έτσι κι αλλιώς τώρα εδώ που φτάσαμε, ναι. Τι σημασία έχει. Ναι, κύριε Κασιμάτη, ακούσαμε πολύ προσεκτικά. Πρέπει να δούμε, ό,τι και να βγει στις εκλογές, πώς θα μπορέσει να συνοηθεί το πολιτικό σύστημα, όποιο είναι, ό,τι θα υπάρξει μετά από αυτό και να κοιτάξουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν ξέρω πια από εδώ και πέρα πώς διαφορετικά μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Ναι. Δυστυχώς ο διχασμός θα μας κάνει αυτό το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που ακούσαμε, που μας είπατε. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε όπως και εσείς αυτό κάνετε. Εξάλλου και τα λέμε, θα τα ξαναπούμε μάλλον κάποια άλλη στιγμή. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Δύσκολη είναι η κατάσταση, έτσι κι αλλιώς. Τι να πούμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, ναι. Ο καθένας ας ψηφίσει αυτό που νομίζει σωστό. Και αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τις βαριές. Να αποφύγουμε λέξεις. Την. Ναι, ναι. Γιατί τον διχασμό, να αποφύγουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστώ.